Πόσο θα άλλαζε η ζωή σας αν είχατε στη διάθεσή σας ένα μυστικό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει να καθαρίσετε τις αρτηρίες σας, ακόμη και τις φραγμένες, και να προλάβετε καρδιακά προβλήματα ή ένα πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο? Στο σημερινό μου βίντεο θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε έναν πραγματικό θησαυρό υγείας για ένα ρόφημα που μπορείτε να ετοιμάσετε για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις αρτηρίες της καρδιάς, του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος. Πώς λειτουργεί όμως αυτό το μυστηριώδες σφινάκι και πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου σας? Στο σημερινό κόσμο, η έρευνα και η επιστήμη συναντούν την αρχαία σοφία στον κόσμο των φυσικών θεραπείων για να δημιουργήσουν μια ισχυρή σύμπραξη που μπορεί να αλλάξει θετικά την υγεία σας με ένα σφινάκι που όχι μόνο προστατεύει τις αρτηρίες, αλλά ανοίγει επιπλέον το δρόμο για μια ζωή χωρίς τους κινδύνους των εγκεφαλικών και καρδιακών προβλημάτων. Επειδή για να ζήσουμε μια υγιή ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, θα πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα την καρδιά, τον εγκέφαλο και φυσικά τις αρτηρίες του σώματος, που θα πρέπει να είναι καθαρές και όχι φραγμένες. Οι αρτηρίες μας, δηλαδή τα αγγεία που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, σχηματίζουν μικρότερα αρτηρίδια που καταλήγουν σε τριχοειδή αγγεία και έχουν πολλές και κρίσιμες εργασίες, όπως είναι η μεταφορά οξυγονωμένου αίματος από την καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα. Είναι ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά και σε όλο το υπόλοιπο σώμα, και όταν οι αρτηρίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, παρουσιάζονται προβλήματα όπως είναι η αρτηριακή πίεση. Όταν οι αρτηρίες μας είναι φραγμένες, εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος και έτσι κουράζουν την καρδιά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος εγκεφαλικού ή καρδιακού επεισοδίου, όπως είναι για παράδειγμα το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή η στεφανία ανόσος. Επιπλέον, πολλές ασθένειες των αρτηριών και των φλεβών μπορεί να μην παρουσιάσουν συμπτώματα και εμφανή σημάδια ή να μην τα έχετε δώσει σημασία, μέχρι να αναπτυχθεί ένα απόλυτα θανατηφόρο πρόβλημα, όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή προσβολή. Το ρόφημα που θα σας αναφέρω, εκτός από το να το πιείτε σαν σφινάκι, μπορείτε να το προσθέσετε στις σαλάτες, στο γιαούρτι, στη βρώμη ή φυσικά σε οποιοδήποτε σμούδι, και για να το ετοιμάσετε θα χρειαστείτε τα παρακάτω συστατικά. Νούμερο 1. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Σας έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο πόσο σημαντικό είναι το καλής ποιότητας ελαιόλαδο, δηλαδή το έξτρα παρθένο, για την καρδιά και τις αρτηρίες της, επειδή περιέχει σημαντικά αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικά συστατικά, όπως είναι οι πολυφενόλες και η βιταμίνη ε. Τα συγκεκριμένα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα κύτταρα από τις οξειδωτικές βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας τις φλεγμονές, τις αρτηρίες της καρδιάς και όχι μόνο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο βοηθάει επίσης στη μείωση της κακής LDL χοληστερόλης, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της καλής HDL χοληστερόλης, μειώνοντας ταυτόχρονα τα τριγλυκερίδια που προκαλούν την πλάκα στις αρτηρίες. Οι πολυφενόλες που περιέχει χαλαρώνουν επιπλέον τα αιμοφόρα αγγεία, βελτιώνοντας τη φυσική ροή του αίματος και μειώνοντας την υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ βοηθούν επιπλέον στην ευκαμψία του εσωτερικού στρώματος των αιμοφόρων αγγείων. Νούμερο 2. Σπόροι τσία. Αυτοί οι θαυματουργοί σπόροι που περιέχουν τα τόσο σημαντικά ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που μετά από άπειρες μελέτες έχουν συνδεθεί με τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των φλεγμονών, αλλά και της υποστήριξης του εγκεφάλου και της μνήμης. Οι σπόροι τσία περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, όμως οι διαλυτές ίνες τους δεν αφομοιώνονται από το έντερο, επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ένζυμα στο σώμα μας, οπότε πηγαίνουν κατευθείαν στο παχύ έντερο, λειτουργώντας έτσι σαν ένα τέλειο φυσικό προβιωτικό για τα καλά βακτήρια στο έντερό μας. Εκτός από τις φυτικές ίνες και τα ωμέγα 3 λιπαρά, περιέχουν επίσης μαγνήσιο, φόσφορο, σελήνιο, σίδηρο, χαλκό, ασβέστιο, πρωτεΐνες, ψευδάργυρο και κάλιο, γι' αυτό και βρίσκονται σταθερά μεταξύ των καλύτερων σούπερ τροφών. Οι σπόροι τσία προστατεύουν επίσης το έντερο, μειώνουν τις φλεγμονές στην καρδιά, τις αρτηρίες και το υπόλοιπο σώμα μας, ενώ βοηθούν να βελτιωθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη, ισορροπώντας έτσι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και μας κάνουν να αισθανόμαστε χορτάτη. Έχουν βέβαια μια ιδιομορφία που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε, επειδή αν δεν ξέρετε πώς να τους χρησιμοποιήσετε σωστά και τους καταπιείτε απλά με νερό, μπορεί να πνιγείτε ή να κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή σας. Τους σπόρους τσία θα πρέπει οπωσδήποτε πριν τους καταναλώσετε να μουλιάζουν καλά σε νερό ή σε ελαιόλαδο, όπως θα σας αναφέρω παρακάτω, επειδή τότε αναπτύσσουν μια ουσία σαν ζελατίνη που βοηθά να περνάνε γρήγορα και με ασφάλεια μέσα από το πεπτικό μας σύστημα. Νούμερο 3. Πιπέρι καγιέν. Το πιπέρι καγιέν, που είναι ουσιαστικά μία μέτρια καυτερή πιπεριά τσίλι, είναι το τρίτο και τελευταίο συστατικό μας, το οποίο έχει εκπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες για την καρδιά και τις αρτηρίες, που τις διαπιστώνεται αρκετά γρήγορα.
Το πιπέρι καγιέν μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης, αποτρέπει τη δημιουργία πλάκας στις αρτηρίες και τις προστατεύει από αυτή, μειώνοντας τις πιθανότητες για καρδιακές παθήσεις, αθυροσκλήρωση και εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ έχει ταυτόχρονα αντικαρκινική και υπατοπροστατευτική δράση. Επιπλέον έχει αντιθρομβωτικές ιδιότητες επειδή αραιώνει με φυσικό τρόπο το αίμα, προστατεύοντας έτσι από τη δημιουργία θρόμβων αίματος, και γι' αυτό φυσικά θα πρέπει να προσέξετε και να ρωτήσετε πρώτα το γιατρό σας όσοι παίρνετε ήδη τα αντίστοιχα φάρμακα. Η καψαϊκίνη που περιέχει μας προσφέρει ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες εκτός από την καρδιά, τις αρτηρίες και τον εγκέφαλο σε ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα, ενώ όσοι προσπαθείτε να χάσετε βάρος με φυσικό τρόπο, το πιπέρι καγιέν θα ενισχύσει το μεταβολισμό σας προκαλώντας θερμογένεση. Αυτό το καταπληκτικό μπαχαρικό μειώνει το οξυδωτικό στρες αλλά και το συνηθισμένο άγχος, επειδή χαλαρώνει τους ιστούς και τα αγγεία, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή πίεση φυσικά, έτσι ώστε το σώμα μας να έχει καλύτερη κυκλοφορία αίματος. Για να ετοιμάσετε λοιπόν αυτό το ρόφημα, θα βάλετε σε ένα ποτηράκι σαν αυτά που είναι για σφινάκια ή λίγο μεγαλύτερο, 1-2 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρους τσία, που όταν προσθεθούν σε οποιοδήποτε υγρό, αυξάνουν κατά 12 φορές τον όγκο τους, και γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει πάντα να τα αφήνετε πρώτα σε νερό, λάδι ή χυμό και μετά να τους καταναλώνετε. Θα τα αφήσετε για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, και θα παρατηρείτε κάθε λεπτό οι σπόροι να μεγαλώνουν μέσα στο ποτήρι, και ουσιαστικά το ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρων θα φαίνεται τώρα σαν 3 με 4 κουταλιές. Αφήνετε λοιπόν αυτά τα δύο συστατικά να κάνουν τα μαγικά τους και μετά από 15 λεπτά θα προσθέσετε στο ποτηράκι λίγο πιπέρι καγιέν, δηλαδή περίπου στη μύτη του κουταλιού, και θα τα ανακατέψετε και πάλι πολύ καλά. Ίσως σε κάποιους από εσάς δεν αρέσει το πιπέρι καγιέν και μπορείτε να το παραλείψετε, όμως συνδυαστικά αυτά τα τρία απόλυτα θεραπευτικά συστατικά θα κάνουν θαύματα στις αρτηρίες, στην καρδιά και ολόκληρο το καρδιαγγειακό σας σύστημα, γι' αυτό αν μπορείτε προσθέστε και το πιπέρι καγιέν, έστω και λιγότερη ποσότητα. Θα τα αφήσετε μαζί με το πιπέρι καγιέν για ακόμη 5 λεπτά, ανακατεύοντας και πάλι κατά διαστήματα, και μπορείτε πλέον να προσθέσετε αυτό το μαγικό μείγμα όπως είναι στις σαλάτες σας, σε σμούδις, στο γιαούρτι, στον μπολ με τη βρώμη που τρώτε για πρωινό, ή ακόμη καλύτερα να το πιείτε όπως είναι μισή ώρα πριν από το φαγητό σας. Θα αισθανθείτε αμέσως πληρότητα και μείωση της πείνας, οπότε μπορεί να φάτε και μικρότερη μερίδα, ενώ η βοήθειά του στη δυσκυλιότητα θα είναι πολύ γρήγορη, επειδή βοηθάει το πεπτικό σύστημα και το έντερο να λειτουργήσουν καλύτερα. Αν δηλαδή εκτός από δυσκυλιότητα έχετε επίσης φούσκωμα, αέρια, έντονο τυμπανισμό και δυσφορία στο στομάχι, αυτός ο εξαιρετικός συνδυασμός των τριών αυτών μαγικών συστατικών θα σας ανακουφίσει πολύ γρήγορα και σας προκαλώ να το δοκιμάσετε και να μου πείτε τα αποτελέσματα μετά από λίγες μέρες. Μπορείτε επίσης να το πιείτε όπως είπα σαν σφινάκι, μισή ώρα πριν από το πρωινό σας ή ακόμη και μέσα στη μέρα σας, για περίπου μία εβδομάδα, να κάνετε μία μικρή διακοπή για 15-20 ημέρες και αν θέλετε να συνεχίσετε ξανά το ίδιο μοτίβο ή ακόμη μπορείτε να το πίνετε για μία εβδομάδα κάθε μήνα. Να θυμάστε επίσης να πίνετε πάντα ένα ποτήρι νερό μετά από την κατανάλωση αυτού του συνδυασμού, ώστε να απορροφηθεί καλύτερα από το στομάχι και το έντερο, και για να δώσετε τη δυνατότητα στους σπόρους τσία να προσφέρουν όλα τα θεραπευτικά τους ωφέλη. Μετά από λίγο καιρό θα διαπιστώσετε μείωση της κακής χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης, καλύτερη κυκλοφορία αίματος, μειωμένα επίπεδα γλυκόζης, όπως επίσης και ισορροπία στην ινσουλίνη. Με αυτό το συνδυασμό των τριών αυτών εκπληκτικών συστατικών θα βελτιωθεί η πέψη σας και θα μειωθούν οι φλεγμονές, ενώ όσοι ήδη υποφέρετε από πόνους στις αρθρώσεις θα δείτε σημαντική διαφορά, ενώ παράλληλα θα ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα που επίσης καταστρέφουν οι φλεγμονές. Φυσικά όπως πάντα θα πρέπει πριν να πιείτε αυτό το ρόφημα να ρωτάτε πάντα το γιατρό σας, ειδικά αν έχετε προβλήματα υγείας ή παίρνετε φάρμακα. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε like ώστε να μπορέσουν να το βρουν και άλλα άτομα που ίσως το χρειάζονται άμεσα και μοιραστείτε το με την οικογένεια και τους φίλους σας, ώστε να μάθουν και αυτοί για τον εκπληκτικό αυτό συνδυασμό που θα βοηθήσει να προλάβετε ένα πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακά προβλήματα. Αν επίσης θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στην καρδιά 4 μόλις ώρες μετά από την κατανάλωση 5 μόνο καρυδιών και πώς μπορεί αυτός ο εκπληκτικός ξηρός καρπός να βελτιώσει επίσης την καρδιά, τον εγκέφαλο και τις αρτηρίες σας, δείτε αυτό το βίντεο στα αριστερά. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε την υγεία σας και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και νέα εβδομάδα. Φιλιά πολλά!